με το δίκαιο των αιτημάτων μας, με τη δύναμη των μπλόκων μας, με τη συμπαράσταση και αλληλεγγύη από τους φορείς και από τον ελληνικό λαό, ήρθαμε η σημερινή συνάντηση στο ανώτερο δυνατό κυβερνητικό επίπεδο να θέσουμε τα δίκαια αιτήματα που έχουμε, αιτήματα που τα έχει αναγνωρίσει και ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση ως δίκαια και υπαρκτά. Δεν έχει ικανοποιηθεί το σύνολο των αιτημάτων μας και μέσα από τη συζήτηση. Και αυτό διαφάνηκε και στην κουβέντα που κάναμε. Εμείς θα πάμε στα μπλόκα μας, θα ενημερώσουμε τους συναδέλφους σε όλη την Ελλάδα για το ότι συζητήθηκε σήμερα. Θα πάρουμε τις αποφάσεις στα μπλόκα μας. Πιστεύουμε ότι ο αγώνας μας πρέπει να συνεχιστεί, να δυναμώσουν κι άλλο τα μπλόκα για να ικανοποιηθούν παραπέρα στο μέγιστο δυνατό βαθμό τα αιτήματα επιβίωσης που έχει προβάλει το αγροτικό κίνημα της χώρας όλες αυτές τις ημέρες. Αυτή είναι η απόφασή μας και αυτό θα κάνουμε και από εκεί και πέρα σε συντονισμό πανελλαδικό και με τις αποφάσεις που θα έχουμε από τις γενικές συνελεύσεις των μπλόκων και των συναδέλφων που βρίσκονται στον δρόμο και αγωνίζονται, θα καθορίσουμε τα παραπέρα βήματά μας. Δεν θέλουμε παιδιά. Παιδιά, θα αποφασίσουμε στα μπλόκα μας και σε συντονισμό τα παραπέρα βήματά μας. Ο αγώνας μας συνεχίζεται. Ότι συνεχίζεται ο αγώνας μας, λίγο πολύ τα έχει διαρρεύσει η κουβέντα τι έχει υποθεί και τι έχει προταθεί από την κυβέρνηση. Εμείς αυτό που θα πάμε είναι στα μπλόκα μας, μαζί με τους συναδέλφους που βρίσκονται στον δρόμο και αγωνίζονται, θα πάρουμε τις τελικές μας αποφάσεις. Από σήμερα θα ξεκινήσουμε την ενημέρωση και τηλεφωνικά και όπου μπορούμε τη φυσική μας παρουσία και μέχρι αύριο θα ξέρουμε πολύ καλύτερα πού βρίσκεται αυτή η κινητοποίηση.